Μετά από μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές Πατρών και Κεφαλονιάς, συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής από προσωπικό της Λιμενικής Αρχής Κεφαλονιάς 4 άνδρες, 3 ημεδαποί και 1 αλαδαπός, ηλικίας 48, 35, 24 και 23 ετών αντίστοιχα, διότι συμμετείχαν στη διακίνηση 16 παράνομων μεταναστών. Συγκεκριμένα, ο 35χρονος και 23χρονος, οι οποίοι συνόδευαν τους 16 παράνομους μετανάστες με προορισμό την Ιταλία, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια πλεύσης της Θαλαμίγου Γερμανία με σημαία Γερμανίας στη θαλάσσια περιοχή Πόρου. Στη συνέχεια, ο 48χρονος ημεδαπός και ο 24χρονος αλλοδαπός συνελήφθησαν ως άμεση συνεργοί στην απόπειρα παράνομης εξόδου λαθρομεταναστών από τη χώρα. Από το Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς, που διενεργεί την προανάκριση κατά την αυτόφορη διαδικασία, κατασχέθηκαν η Θαλαμιγός, ένα γιοταχύμι φορτηγό ιδιοκτησίας του 48χρονου, 6 κινητά τηλέφωνα και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Δύο μεγάλα έργα πνοής για το νησί μας δημοπρατεί τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Κεφαλονιάς. Πρόκειται για το έργο της αποχέτευσης πόρου Δήμου, προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, και το έργο Δίκτυο Ίδρυυσης Αργοστολίου Χαμηλή Ζώνη, προϋπολογισμού περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ. Το Δίκτυο Αποχέτευσης του Πόρου δημοπρατείται στις 14 Δευτέρου του 2012 με διεθνή διαγωνισμό, ενώ το Δίκτυο Ίδρυυσης Αργοστολίου με πανελλήνιο διαγωνισμό στις 31 Απριλίου του 2012. Η Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς και Ιθάκης και το Τμήμα Τροχέας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, διοργανώνουν από σήμερα ως την προσεχή Πέμπτη στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου έκθεση τροχέας με τίτλο «Τροχαία ατυχήματα και πρόληψή τους». Η διοργάνωση της έκθεσης τελεί στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής αποστολής της ελληνικής αστυνομίας και εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό δράσεων και πρωτοβουλειών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλονίας με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Νέα ήττα γνώρισε χθες η 21, χάνοντας τα Φιλιατρά από την τοπική Εράνη με 2-0 για το πρωτάθλημα Δελτα Εθνικής. Αγώνες Α και Β τοπικής κατηγορίας δεν έγιναν αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω διαλύματος που αποφάσισε η ΕΠΣΚΙ εν ώψη του Β γύρου. Στο μπάσκετ, τον Νεόλη Ξουρίου για το πρωτάθλημα Α2 SKI έχασε από τη Γαλήνη στην Πάτρα με 70-63, ενώ οι παίδες του ΑΣΚ παρέμειναν αίτητοι κερδίζοντας μέσα στην Αμαλιάδα τον Κόρυβο με 59-53 για το πρωτάθλημα της SKI.